Θα δίνει κάποιες απαντήσεις. Ποια είναι η επίσημη τοποθέτηση εδώ της Νέας Δημοκρατίας? Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω πρώτα απ' όλα ως γυναίκα. Διότι γιατί ασχολούμαστε σήμερα με την κυρία Μαρία Βαγκραμπόφσκη? Διότι είναι σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα λέγαμε για μια πολύ μορφωμένη γυναίκα, για μια άξια γυναίκα, για μια μητέρα τριών παιδιών. Για μια γυναίκα που τα κατάφερε σε πολλές από τις δραστηριότητες τις οποίες ανέλαβε. Θέλετε να πούμε τώρα στην ουσία, τι είναι αυτό που σήμερα αποκαλύπτουν τα Paradise Paper? Το copy-paste μιας ιστορίας που έχει ήδη δημοσιευθεί στον τύπο από τον ντοκουμέντο του κ. Βαξεβάνη, μια υπόθεση που έχει ως εξής. Η κυρία Μητσοτάκη, η σύζυγος του κυρίακου Μητσοτάκη, γιατί με αυτή την ιδιότητα την εξετάζει ο δημόσιος βίος, ίδρυσε μια εταιρεία με ένα τότε άλλο. Βέβαια ήταν σε διάσταση. Θέλω να το πω. Περίοδο. Και αυτό θα το πω. Δεν ήταν μαζί, αλλά ας μιλήσουμε για την ουσία των πραγμάτων. Ίδρυσε μια εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίου κεφαλαίου, ξένου αμοιβαίου κεφαλαίου, στο εξωτερικό. Καθόλου ανώμημη, την έβαλε στο βιογραφικό της. Από το 2010 έως το 2012 δραστηριοποιήθηκε αυτή η εταιρεία και μετά έκλεισε. Η κυρία Μητσοτάκη ήταν σε διάσταση με τον σύζυγό της. Δεν ήταν μαζί ο Κυριάκος και η Μαρέβα, για να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι, παρόλα αυτά, αν υπήρχε μια παρανομία, εξετάζεται. Ακριβώς. Δεν έχει σημασία αυτό. Από το 2006 έως το 2014. Αλλά παρόλα αυτά, φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει καμία παρανομία. Ναι, αλλά βλέπουμε εδώ εμπλοκές και άλλων ονομάτων. Βλέπουμε τον κύριο Παπασταύρου να εμπλέκεται ως δικηγόρος. Βλέπουμε άλλα πρόσωπα στην Ελβετία με μια άλλη εταιρεία με παρόμοιο παρεμφερές, τέλος πάντων αντικείμενο και όνομα. Ναι. Έχει είναι μια καλό εμπλοκή, πράγμα. Μια περίεργη ιστορία, είναι καλό υπάρχει. Πράγμα να ρίχνουμε σκόνη γύρω από όλα τα γεγονότα. Όμως αυτή η εταιρεία διαχειρίζονταν ένα κεφάλαιο, ένα επενδυτικό σχήμα και σε αυτό το επενδυτικό σχήμα ήταν θεματοφύλακας η Goldman Sachs και συνεργαζόμενη τράπεζα η JP Morgan. Γιατί το λέω? Γιατί αυτοί οι δύο διεθνείς κολοσσοί είναι αυτοί που έχουν από τους πιο σκληρούς κανονισμούς για τον έλεγχο προέλευση των κεφαλαίων. Για να το πούμε σε απλά ελληνικά, βλέπουν αν κάποιος βάζει τα λεφτά του για ξέπλυμα ή όχι. Και ανέφερα τα ονόματα και για έναν άλλο λόγο. Ξέρετε ότι και οι δύο αυτοί διεθνείς κολοσσοί είναι εκείνοι στους οποίους προσέφυγε η ελληνική κυβέρνηση για να μπουν στο ελληνικό ομόλογο, για να αγοράσουν ελληνικό χρέος, όποτε βγήκαμε στις αγορές την τελευταία τριετία. Θέλω να το θυμίσω. Θέλω να το θυμίσω λοιπόν για να καταλάβουμε γιατί έχουμε να κάνουμε. Να σας αυτή η δραστηριότητα τη κυρία Μητσοτάκη. Είχε οικονομική δραστηριότητα και τι αυτή η εταιρεία? Και με τι όφελος έκλεισε? Ή με ζημιά τι έκανε? Έχασαν. Έχασαν. Είχε ζημιά αυτή η εταιρεία. Mm-hmm. Η κυρία Μητσοτάκη είχε τη διαχείριση μαζί με τους συνεργάτες της αυτού του κεφαλαίου. Mm-hmm. Αυτό το κεφάλαιο είχε ζημιά και αυτή η δραστηριότητα έκλεισε. Σε δύο χρόνια. Αυτό είναι όλο. Έκλεισε το 2012, αυτό είναι όλο. Τώρα γιατί επανέρχεται? Mm-hmm. Επανέρχεται διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη διεθνή συζήτηση για τις περιοχές του κόσμου. Ήταν νόμιμη αυτή η εταιρεία, να ξεκινήσουμε απολύτως, λίγο με αυτό. Απολύτως νόμιμη. Γιατί έγινε στα νησιά Κέιμαν της Καραϊβικής. Απολύτως νόμιμη. Να ξέρετε ότι την επιλογή του χώρου στον οποίο δραστηριοποιείται το διεθνές κεφάλαιο την κάνει το διεθνές κεφάλαιο. Ναι. Είναι προφανές. Γιατί την κάνει? Για να έχει μεγαλύτερα κέρδη για τους μετόχους του. Δεν δημιουργήθηκε από την ίδια εταιρεία που συζητάμε και για άλλες παρόμοιες, από την Applebee στην Βενεζουέλα. Αυτό που κυρίως πρέπει να πούμε καθαρά. Στις Βερμούδες, συγγνώμη. Αυτό που κυρίως πρέπει να πούμε καθαρά είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα το επιλείψιμο πίσω από αυτή τη δραστηριότητα. Mm-hmm. Είναι επίσης τόσο σαφής η δραστηριότητα αυτή που περιλαμβάνεται mm-hmm. στο βιογραφικό της κυρίας Μητσοτάκη. Δηλαδή δεν είναι κάτι που η κυρία Μητσοτάκη έκρυψε. Mm-hmm. Αλλά για να πάμε τώρα στο τότε ουσία. Γιατί είναι στην επιφάνεια? Γιατί σήμερα γίνεται αυτό? Εγώ βλέπω εδώ ότι είναι στο πρωτοσέλιδο του Έθνους. Κοιτάξτε να σας βλέπω πω. Και site αρκετά που προβάλλουν αυτήν την ιστορία αρκετά ψηλά. Για ποιο λόγο είναι λοιπόν εκεί? Κοιτάξτε, αν δεν συμβαίνει τίποτα όπως λέτε. Είδα και εγώ αυτή την επιμονή και είδα και ρεπορτάζ copy-paste. Ναι. Και μου έκανε και εμένα εντύπωση. Πώς δηλαδή αποφάσισαν να φέρουν ξανά μπροστά μια υπόθεση που έχει συζητηθεί, που έχει κλείσει και που δεν έχει κανένα άλλο ενδιαφέρον εκτός από το γεγονός ότι η κυρία Γκραμπόφσκη έκανε μια επιλογή στη ζωή της να παντρευτεί τον κυρία Μητσοτάκη και να κάνουν μαζί τρία παιδιά. Ασυγχώρητο. Μήπως δεν είναι το θέμα του νόμιμου, αλλά είναι του ηθικού, κυρία Σπυράκη, γιατί αυτό έχει αναδειχθεί πολύ έντονα μέσα από τα Paradise Papers. Διότι σου λέει τα χρήματα αυτά είναι νόμιμα που έχουν προκύψει. Αλλά έχουν ταξιδέψει μέσα από διαδρόμους για να φυλαχτούν σε παραδείσους. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Δεν έχει βγάλει ούτε ένα ευρώ παρανόμως από την Ελλάδα η κυρία Μητσοτάκη και δεν έχει
ξεπλύνει προφανώς ούτε ένα ευρώ, εφόσον υπάρχουν οι δύο διεθνείς κολοσσοί εκεί, οι οποίοι εγγυώνται για το ότι δεν υπάρχουν χρήματα που προέρχονται από ξέπλυμα, γιατί έτσι γίνεται, είναι πολύ αυστηροί κανονισμοί. Τα οικονομικά της εταιρείας ποιος τα διοικνύει? Όμως επιτρέψτε μου να πω κάτι που έχει μεγαλύτερη σημασία, νομίζω. Εδώ γίνεται μια συζήτηση γιατί υπάρχουν περιοχές του κόσμου οι οποίες έχουν χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Μάλιστα. Και είναι μια πανευρωπαϊκή συζήτηση. Είναι μια παγκόσμια συζήτηση. Η κυβέρνηση παίρνει το μέρος αυτής της συζήτησης και το προσωποποιεί σε ένα πρόσωπο που τυχαίνει να είναι η σύζυγος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αντί να συμβεί αυτό, θα ήταν προτιμότερο να προσπαθήσουν να μαζέψουν τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή στην Ελλάδα, γιατί αυτό που κάνουν είναι να αφαιρούν από τη μεσαία τάξη και το τελευταίο ευρώ. 100 δισεκατομμύρια έχουν φτάσει οι οφειλές. Χτες δημοσιεύσατε στον τύπο όλοι εδώ πόσο έχουν αυξηθεί οι οφειλέτες του δημοσίου στην εφορία με ληξιπρόθεσμα, τα φυσικά πρόσωπα. Κοντά στα 5 εκατομμύρια. Μια και με ρωτάτε γιατί. Επίσης, θέλω να πω και κάτι με αφορά προσωπικά. Μια και με ρωτάτε γιατί έρχονται όλα αυτά τα ρεπορτάζ copy-paste. Λοιπόν, γίνεται ένα ρεπορτάζ στην Αυγή προετοιμασίας της προαναγγελίας των Paradise Paper και του ξαναζεσταμένου φαγητού. Το ρεπορτάζ αυτό λέει: ένοχη σιωπή των ευρωβουλευτών για την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, υπενισόμενοι ότι το κάνουμε και δεν ψηφίζουμε στην Ευρωβουλή το ψήφισμα για την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, γιατί έχουμε κάτι να κρύψουμε, πιθανώς αυτό. Από το γραφείο μου τηλεφωνούν στον αρμόδιο συντάκτη της Αυγής. Του λένε: κοίταξε, δεν είναι σωστό το ρεπορτάζ. Η Μαρία Σπυράκη, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής, ψήφισε υπέρ του ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία με κουμπάκι. Ηλεκτρονικά δηλαδή. Ηλεκτρονικά. Έχει καταγραφεί και 20 συνάδελφοί της από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με τους οποίους η Μαρία μίλησε, εγώ δηλαδή, ψήφισαν επίσης υπέρ του ψηφίσματος και επειδή έσπασε η γραμμή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πέρασε το ψήφισμα. Από το ένα αυτή μπήκε, από το άλλο αυτή βγήκε. Αφήστε να το πω. Ναι. Σήμερα ξαναβλέπω. Σε συνέχεια της συζήτησης, γιατί υπάρχουν τα Paradise Paper, το ίδιο κομμάτι. Και γιατί το έκαναν αυτό, ένοχη σιωπή των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, News 247. Άρα τι λέτε ότι συμβαίνει? Λέω, κοιτάξτε, ότι υπάρχει ένα κέντρο διανομής. Υπάρχει ένα κέντρο διανομής στο Μαξίμου, το οποίο δίνει τα ρεπορτάζ copy-paste. Θα συνιστούσα να μπαίνουν στον κόπο. Κέντρο προπαγάνδας, δηλαδή, έτσι όπως το λέτε. Κέντρο διανομής, είπα εγώ. Εσείς είπατε κέντρο προπαγάνδας. Όχι, έτσι όπως κέντρο το λέτε. Κέντρο διανομής. Θα παρακαλούσα να κάνουν μια διασταύρωση. Μια διασταύρωση με τα πραγματικά άμα περιστατικά. Άμα μοιράζουν παραποιημένες ειδήσεις, ψεύτικες ειδήσεις, fake news που λέει και ο Πρωθυπουργός, ή πώς το είπε την άλλη λέξη, είπε και μια άλλη λέξη. Στη Λάρισα. Στα Γιάννενα, εκτός από fake news. Τύπου από προσανατολισμό. Κάτι άλλο, ναι. Λοιπόν, αυτό λέγεται προπαγάνδα. Θα παρακαλούσα λοιπόν να κάνουν τον κόπο να δούνε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Διότι κατάλαβα ότι μέχρι χθες, μέχρι και ο κύριος Βαξεβάνης, που είχε μιλήσει για αυτή την υπόθεση που σήμερα είναι πρωτοσέλιδο στο Έθνος, είπε χθες, παιδιά, εγώ το είπα, εγώ το περιέγραψα, εγώ είπα ότι είναι καθόλου νόμιμο, διότι είναι καθόλου νόμιμο όλο αυτό. Και τέλος πάντων, αυτή η υπόθεση είναι μια υπόθεση. Σκέφτεται η κυρία Μητσοτάκη να κινηθεί νομικά εναντίον αυτής της υπόθεσης? Είχε κινηθεί και παλιότερα. Η κυρία Μητσοτάκη έχει κινηθεί, πάει στα δικαστήρια, έχει κινηθεί νομικά εναντίον του ντοκουμέντου, ναι, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την υπόθεσή της. Είναι σαφές ότι έχει δώσει απάντηση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να σας πω κάτι. Είναι καλό πράγμα όταν βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση να επιχειρήσεις τον προσανατολισμό. Είναι καλύτερο οι πολιτικές σου να έχουν αποτελέσματα. Και σε αυτή την περίπτωση οι πολιτικές της κυβέρνησης σε κρίσιμα ζητήματα δεν έχουν αποτελέσματα. Σε τι αναφέρεστε? Γιατί εδώ βλέπουμε λυπάμαι πάρα ότι... πολύ που θα χρειαστεί να επαναφέρουμε τη συζήτηση στο θέμα της ασφάλειας των πολιτών, αλλά επιτρέψτε μου, τρεις μέρες, 3-24 ώρες μετά την προειδοποίηση που απίφθινε ο κύριος Μητσοτάκης, μετά τα σοβαρά ερωτήματα που έθεσε για την ισχύ του νόμου Παρασκευόπουλου, για τις φυλακές τύπου Γ, για την ανομία στα πανεπιστήμια, έχουμε μια σειρά περιστατικών με πιο σοβαρό και επικίνδυνο, τους πυροβολισμούς εναντίον αστυνομικού μπροστά στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, που δυστυχώς επιβεβαιώνουν τον κίνδυνο και την αδυναμία της κυβέρνησης. Τώρα τα ανακαλύψατε όλα αυτά, κυρία Σπυράκη, γιατί δεν έγιναν αυτά μόνο επί Τόσκα. Έχουν γίνει και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Στα Εξάρχεια είχαμε παρόμοια περιστατικά και αυτό σας απαντάει η κυβέρνηση τώρα. Έχουμε ανακοινώσει πολύ νωρίς και πολύ γρήγορα ότι η ασφάλεια των πολιτών βρίσκεται στην καρδιά των επιλογών μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να εγγυηθούμε την ασφάλεια, γιατί εγγυόμαστε την ελευθερία των πολιτών. Και είναι απαραίτητο αυτή η κυβέρνηση να αναλάβει την ευθύνη. Και αν δεν μπορεί, να έρθει μια άλλη κυβέρνηση. Δεν είναι θέμα του κύριου Τόσκα πια, είναι προφανές. Έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές την παρέτηση του κύριου Τόσκα. Ο κύριος Τσίπρας τον αγκάλιασε στη Βουλή.
είπε ότι είναι ο υπουργός επί των ημερών του, που επί των ημερών του έγιναν τόσες επιτυχίες και πλέον βρισκόμαστε μπροστά σε αυτή την κατάσταση. Εκτός αν είναι φυσικό να αναστέλει τη δραστηριότητά του το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα σε με τις τοξικομανίες, και να πυροβολούν στον δρόμο, προσέξτε, να πυροβολούν στον δρόμο έναν άνθρωπο, ο οποίος εκτελεί το καθήκον του ως αστυνομικός. Αν την εξιχνιάσει όμως την υπόθεση, τι θα λέτε, κύριε Σπυράκη? Μπροστά στο Πασόκ. Γιατί η αστυνομία μπορεί να είναι κοντά, να τους αγγίζει τους τρομοκράτες. Πρέπει να την ενισχύουμε την αστυνομία, να μην την υπονομεύουμε. Αυτό που λέμε, κύριε οικονόμου, είναι να αφήνουν την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Σωστό αυτό. Και όχι να αφήνουν κατά χιλιάδες τους καταδικασμένους για κακούργημα έξω. Διότι αυτό που παραδέχτηκε ο κ. Παρασκευόπουλος είναι ότι ο νόμος του έκανε τη δουλειά του. Έβγαλε δηλαδή τόσους κακούργους έξω και μάλιστα χωρίς κριτήρια, που το κόστος αυτής της επιλογής το πληρώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μία σύντομη, πολύ σύντομη διακοπή αμέσως.